Για να δούμε, Χρήστο, αν σε λίγο θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στη σφοδρή κριτική που δέχεται και από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ για την απόφασή του να αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την νομοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο, κορύφωσε την αντιπολιτευτική του τακτική στο δρόμο για τις εκλογές με την αποχώρηση από τις ψηφοφορίες της Βουλής. Και σήμερα, πιθανότατα, θα ακούσουμε και πάλι τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι μετέφερε την πρόταση Μομφής στο λαό για να τοποθετηθούν οι πολίτες. Γιατί θεωρούν ότι από την ώρα που υπάρχει υλικό υποκλοπών, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ψηφίζουν και να στηρίζουν την κυβέρνηση επειδή εκβιάζονται. Δεν είναι τυχαίο ότι στο βίντεο που προηγήθηκε ακούσαμε δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Τζανακόπουλο, να κάνουν ονομαστική αναφορά στον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος στήριξε και ήταν στη λίστα παρακολουθούμενων της ΕΕ. Ναι, περίπου δεν νομιμοποιείται ως παρακολουθούμενος να φέρει νομοσχέδια, είπαν. Ο κύριος Χαρίτσης όντως αναρωτήθηκε αν το νομοσχέδιο που πιθανόν θα έρθει από το Υπουργείο του κυρίου Χατζηδάκη θα αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία ή κάτι άλλο ή αποτέλεσμα πιέσεων. Τώρα, σήμερα αναμένεται να ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα επίθεση για το θέμα των υποκλοπών, να πει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επιστρέψει στη χώρα, γιατί χωρίς δικαιοσύνη και δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξουν οικονομία, κοινωνική και κοινωνική δικαιοσύνη, όπως και ασφάλεια. Και την ίδια ώρα αναμένεται να έχουμε προσωπικές επιθέσεις στον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι δεν επιλέγει να αντιπαρατεθεί μαζί του. Τόσες φορές λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον είχε καλέσει στη Βουλή. Τώρα λέει ότι θα πάει στη Βουλή, αλλά δεν απαντάει για το debate. Όσο για τα μέτρα, τα θετικά μέτρα θεωρούν ότι είναι προεκλογική εξαγγελία και αυτό είναι σαφές στους πολίτες.